immigration to you, and is the IOC troubled by what seems to have been a politically motivated... You should remember that the case that we're dealing with here, as announced in our press release on the 12th of August, is an anti-doping rule violation regarding the unavailability for testing and failing without compelling justification to submit a sample. And if you read the IOC's anti-doping rules, you will see that there are a number of different ways in which an anti-doping rule violation can occur. So I think we're slightly moving outside. You're asking me about testing and have they been tested or not. That may not necessarily be the issue here. What we're looking into is not being available for supplying a test and failing to submit a test. Και δεσμεύτηκα ότι την ερχομένη Τετάρτη, έστω και με τις πατέρες, αν χρειαστεί, οι Ολυμπιονίκες μας, ο Κεντέρης ο Κώστας και η Κατερίνα η Θάνου, θα είναι ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και θα δώσουν για μία ακόμα φορά μοναδικό τους αγώνα και πιστεύω ότι θα βγουν και αυτή τη φορά νικητές και θα αποδείξουν ότι είναι καθαροί, ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ απαγορευμένες ουσίες και οι Έλληνες θα εξακολουθήσουν να είναι περήφανοι για αυτούς. Ο κύριος Μπαχ, ο κύριος Μπούμκα και ο κύριος Όσβαρ, τους οποίους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, θεώρησαν ότι είναι νόμιμο και δίκαιο το αίτημά μου, το έκαναν δεκτό και την ερχομένη Τετάρτη στις 9.30 ώρα, οι αθλητές μας θα είναι εδώ πέρα και όλοι θα παλέψουμε και θα αποδείξουμε, είμαστε βέβαιοι για την αθωότητά τους. Είχα ετοιμάσει υπόμνημα, είμαστε έτοιμοι, αλλά η φυσική παρουσία και η παράκληση των πρωταθλητών, επειδή δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, είναι να επιθυμούσανε να παραβρίσκονται και αυτοί ήδη. Έγινε δεκτό αυτό το αίτημα, αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, διότι οι αθλητές μας, είμαι βέβαιος ότι θα αποδείξουν την αθωότητά τους. Από εκεί και πέρα, επίσης, μου ζητήσανε ιατρική βεβαίωση, ήρθε η ιατρική βεβαίωση, επίστηκαν από μια πλειάδα διακεκριμένων γιατρών, κορυφαίων επιστημόνων. Είναι η πρώτη μας νίκη στην προσπάθεια να αποδείξουμε ότι οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται περήφανοι για αυτούς τους δύο Ολυμπιονίκες. Okay.